Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρτέμη Σόρα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους συνεγινές μας από τα κουτζιγιές. Τι κάνετε, πώς είστε πρώτα απ' όλα? Σοφρονίζομαι στη φυλακή να μάθω να μην κάνω μηδιές για να προστατευτεί όλο το γελίο καθεστώς που τώρα σκοτώνονται μόνοι τους στον νεκρή που είναι. Κύριε Σόρα, δημοτικές εκλογές. Τόσα χρόνια τα στελέχη των κομμάτων, γιατί αυτά κατεβαίνουν επί της ουσίας στις δημοτικές εκλογές, τα κόμματα κατεβαίνουν. Τόσα χρόνια λοιπόν τους ψηφίζαμε. Τώρα ζητάνε και πάλι την ψήφο. Πώς ζητάνε την ψήφο όταν οι δήμοι έχουν πέσει έξω, είναι υπερχρεωμένοι? Γενικά τα ίδια τα κόμματα έχουν υπερχρεώσει την Ελλάδα. Έτσι τουλάχιστον λένε ότι είμαστε όλοι χρεωμένοι. Και τα ίδια τα κόμματα χρωστάνε για τα κόμματά τους, για αυτές τις γελίες εταιρείες, καρέκλες, τραπέζια και ό,τι γελιότητα έχουν εκεί μέσα για να κάθονται οι πλανεμένοι ψηφοφόροι τους, από 500 εκατομμύρια το καθένα. Αυτό πήγα να πω τώρα. Και τα ίδια τα κόμματα χρωστάνε και χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα και δεν μπορούν να βάλουν σε μία τάξη τα οικονομικά τους. Παρόλα αυτά όμως ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, να βάλουν του ελληνικού λαού τα οικονομικά που δεν τα έχουν καταφέρει και το έχουν αποδείξει ότι δεν τα έχουν καταφέρει. Αυτό δεν είναι τελείως οξύμορο? Και σήμερα που μας ακούει κάθε χέφωρο άνθρωπος, θα πρέπει να ξεκινήσει να κάνει συνεχόμενα πολιτικές συζητήσεις της αλήθειας που υπάρχει. Αυτά τόσα χρόνια όλα τα κόμματα μαζί δεν συμπλέουν σε όλα τα δημοτικά συμβουλία. Εδώ θέλουμε να εξηγήσουμε και θα επικαλεστώ κάποια στιγμή τις απαντήσεις σας ως άνθρωπος εχέφων, δηλαδή κάθε άνθρωπος να ημωνών διαθέτει την νόησή του και με εκείνη βαδίζει. Οι άνθρωποι, να ξεκαθαρίσουμε μόνο στους γελίους καθηγητές και τη γελία αποστατική ξεφτυλισμένη επιστήμη που λέει ότι έχει ένστικτο. Όχι, τα ζώα έχουν ένστικτο. Οι άνθρωποι δεν έχουν ένστικτο. Πέρα που έχουν ένστικτο στο ζωτικό τους κομμάτι, αλλά τα διαχωρίζει από τα ζώα του ενστίκτου η νόηση, ο νους. Αν μη τι άλλο, διαχείριση του νου. Κάθε πιστεύω και κάθε πίστη δεν έχει νου, έχει πιστεύω. Κάθε απόδειξη του αληθινού και του υπαρτού είναι της νόησης και της λογικής αποδεικτικής διεργασίας. Άρα οι άνθρωποι έχουν νου και διαχωρίζονται από τα ζώα. Άρα λοιπόν σε αυτή τη βάση δεδομένων να μιλήσουμε, και θεωρώ ότι τώρα προκαλούν όλα αυτά τα κίνδυλα ανθρωπάκια τη νόηση των Έλληνων ανθρώπων απανταχού της γεας. Ζητάνε την ψήφο να ψηφιστούν οι άνθρωποι τους. Δηλαδή είδαμε σε όλους τους δήμους οι πολιτικοί σχεδιασμοί να λιμένονται όλα τα παρτέρια των θέσεων για να διοικήσουν τους δήμους. Εδώ θα μείνω σε ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι οι Έλληνες. Συμφωνούμε ότι ο Δήμος είναι ένα μονοπόλιο χωρίς ανταγωνισμό? Ναι, αυτό είναι. Ναι. Μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτό. ο Δήμος Μιανού Δήμου που παίρνει τα σκουπίδια και έχει τη διαχείριση των σκουπιδιών και χρεώνει συγκεκριμένα χρήματα. Όσα θέλει ή όσα πρέπει να χρεώσει. Έχει έναν σκουπιδιάρη ανταγωνιστή να του πάρει τη δουλειά, οπότε να φτηνεί ή να κρυβεί ή να κάνει οτιδήποτε. Είναι μονοπόλιο, έτσι δεν είναι? Κανέναν. Αδιαμφισβήτητο μονοπόλιο είναι. Ακριβώς. Άρα πώς γίνεται να είσαι μονοπόλιο στα σκουπίδια? Πουλάει νερό, πουλάει δημοτικό φωτισμό, βάζει τους φόρους του, τα εισπράττει από τη ΔΕΗ και από τα δημοτικά του φόρους. Άρα λοιπόν είναι ένα μονοπόλιο. Σωστά. Δεν είναι ανταγωνισμό, θέλω να πω, ρε παιδί. Δεν είναι ένα κατάστημα που έχει ανταγωνισμό. Οπότε να σφιχτεί, να κατεβάσει τις τιμές, να μην πάρει καλά δουλειές, να πέσουν πολύ, να είναι 50 σκουπιδιάδες, να είναι 50 νερουλάδες. Μόνο είναι ο κάθε Δήμος. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί μου συνέλληνες? Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που όλοι οι πολίτες είναι ζωντανοί και πληρώνουν και συνεχόμενα πληρώνουν και συνέχεια πληρώνουν, ο Δήμος να είναι μια καθαρισία, ένας βόθρος, λιγοστή είναι, τουλάχιστον όπως νομίζουμε ότι είναι, της προκοπής, και συνεχόμενα οι Δήμοι να χρωστάνε δισεκατομμύρια, εκατομμύρια και να είναι όλοι χρεωμένοι. Και να έρχεται ένας ξεφτυλισμένος, ανάπηρος, χαζάρος Γερμανός ή τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος αυτών των ηλιθίων, ξεφτυλισμένων ζώων, τα οποία είναι από προϊόν κτηνοβασίας ή Γερμανοί, να μου λένε εμένα ότι θα μου αγοράσουν τους Δήμους. Και πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι των κομμάτων να έχουν ρίξει τους Δήμους έξω που είναι καθαρά μονοπόλια των ίδιων των δημοτών? Δηλαδή πρέπει να καταλάβει κάθε Έλληνας πολίτης εκεί έξω ότι η δημοτική αρχή είναι η δική του. Είναι αυτά τα όρια που έβαλε απάνω να δικήσει το μονοπόλιο του Δήμου που είναι οι ίδιοι δημότες. Αν εκεί δεν το καταλάβει κανένας,
Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια που όλα αυτά τα γελία ξενόφερτα κόμματα και ψεύτικες γελίες ιδεολογίες έψησαν τον πολίτη. Ναι, αλλά τώρα όμως έχει γίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνήθηκαν οι Δήμοι από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερούς, ακροδεξιούς και όλα αυτά τα μορφωματάκια, εγώ δηλώνω σαν Αρτέμης Σόρας, θα κάνω το πιο πολιτισμένο. Θα ελέγξω όλους τους Δήμους. Να θυμάστε, είναι όλα φανερά. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Πέρα που μιλάνε όλοι, αλλά είναι όλα γραμμένα. Άρα, όταν λοιπόν πήρε τα χρήματα και ένα καλώδιο τράβηξε σε ένα τηλέφωνο, σε ένα γραφείο, κάνε 10 χιλιόμετρα και το χρέωσε 20 εκατομμύρια. Αλλά δεν χρειάζεται να πάει ένα τηλέφωνο εκεί. Αυτόν έρχεται με ένα γάιδερ, μεταξύ να έρχεται κάθε μέρα να σου λέει τι θέλει. Ήταν πολύ πιο λιγότερα τα λεφτά για τα επόμενα 1000 χρόνια. Που σημαίνει όλη αυτή η γελία διαχείριση, γι' αυτό και κάποια στιγμή σε εκπομπή μίλησα για τη διαχείριση του δικαίου. Και σήμερα θα κρυθούνε. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλους τους Δήμους ή αυτούς που θα κατέβουν σε Δήμους, σε δημοτικές θέσεις για τις εκλογές, τους λέω να βάλουν στο μυαλό τους και να ξέρουν όλοι οι Έλληνες ότι η Ελλήνων Συνέλευση είναι κυβέρνηση. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Ακόμα ό,τι και αλχημία να κάνουν, η διακυβέρνηση των Ελλήνων και της Ελλάδας μας είναι στην Ελλήνων Συνέλευση. Θες λίγο πιο κοντά, θες λίγο πιο μακριά, η διακυβέρνηση θα έρθει στα χέρια των Ελλήνων και δει κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτελεστές της διαδικασίας της αλήθειας και της διαδικασίας της δημιουργίας τους. Και δεν είναι εδώ να κάνουν πλάκα, ούτε να βγάλουν λεφτά, ούτε να μας δώσουν θέσεις. Γιατί δεν υπάρχει κανείς εμένα να μου δώσει θέση εκεί έξω. Ούτε μπορεί να με πληρώσει και να μου δώσει χρήματα. Ούτε μπορεί να με λαδώσει, ούτε μπορεί να κάνει συμφωνία. Γιατί για να κάνει μια συμφωνία με μένα θα πρέπει να έχει κάτι εσύ. Αν εσύ δεν έχει κάτι, δεν μπορεί να κάτσει απέναντί μου να κάνει συμφωνία. Αν έχει κλεμμένα ή δίθεν δικά σου, δεν μπορεί να κάτσει απέναντι να κάνει συμφωνία. Άρα γι' αυτό όλα αυτά τα ζώα που έρχονται να κάνουν συμφωνία με μένα, μεγάλες, πλανητικές, εθνικές ή παγκόσμιες, για να καθίσουν απέναντί μου πρέπει να έχουν κάτι. Μα αυτά τα ζώα δεν έχουν τίποτα. Άρα πώς έρχεται να κάνει συμφωνία με μένα? Με μένα γι' αυτό δεν μπορεί να συμφωνήσει κανένας. Γιατί δεν έχει κάτι δικό του. Ενώ εγώ μπορώ να συμφωνήσω για κάτι δικό μου ή δικό μας, που είναι όλων των ανθρώπων μου. Άρα δεν γίνεται να συμφωνήσω κάτι που είναι ολονών μας. Με έναν ξεπλένι, με έναν άφηνο, με έναν χασάρο, με έναν ευρέο, με έναν γελίο, με έναν υπάνθρωπο, με έναν που έχει μια γελία ταμπέλα. Δεν τον βλέπω καν. Και ψύχνα τον βλέπω στον δρόμο να τον επατήσω. Αλλά πώς θα συμφωνήσει μαζί μου? Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με κανένα γιατί δεν έχει κάτι να μου διαπραγματευτεί μαζί μου. Διαπραγματεύεται ξένα, κλεμμένα και μη δικά του. Άρα πώς θα γίνει να διαπραγματευτεί μαζί μου? Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Άρα λοιπόν τώρα οι Δήμοι, οι νέοι που θα πάνε, τους λέω ότι πρέπει να ελέγξουμε τους Δήμους που θα παραλάβουν. Δήμαρχος που θα υπογράψει και θα παραλάβει Δήμαρχος. Όλοι, ότι όλοι καλά είναι η πορεία του Δήμου και θα γίνει Δήμαρχος στη θέση του νέου Δημάρχου και δεν θα ελέγξει το Δήμο του τι παραλαμβάνει, είναι υπόλογος στα χιλιάδες κακουργήματα που έχουν γίνει εκεί. Γιατί υποχρεούται να ελέγξει τι πλάτη, τι παίρνει. Παραλαμβάνει ένα Δήμο. Με πόσα χρέη, από πού προκύψανε, γιατί γίνανε αυτά, πώς ήρθε αυτή η κατάσταση. Πώς λοιπόν εκλέγεσαι Δήμαρχος και δεν ελέγχεις τι θα παραλάβεις? Ενώ στην πιο μικρή επιχείρηση που θα πας να αγοράσεις, θα ελέγξεις προφανώς πόσο τζίρο κάνει η επιχείρηση, πού χρωστάει, γιατί έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Θα πας εσύ να είσαι καινούργιος δήμαρχος εκλεγμένος σε μια δημαρχία που χρωστάει και θα μου το παίξεις δήμαρχος. Και θα έρθω εδώ μετά. Εγώ λοιπόν δηλώνω και στον ελληνικό λαό αλλά και στους ακροατές ότι το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλήνων Συνέλευσης, ναι, μας ενδιαφέρουν οι Δήμοι, δεν λέω, και βεβαίως θα κατεβάσουμε και δημοτικά σχήματα, αλλά και πολλά δημοτικά σχήματα έρχονται στην Ελλήνων Συνέλευση. Αλλά η στρατηγική της Ελλήνων Συνέλευσης είναι οι βουλευτικές, γιατί από το Federal, από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, θα λιώσω όλους τους δήμαρχους και όλες τις δημοτικές, τους δημοτικούς σχεδιασμούς των κομμάτων. Και αν διαβάσετε όλες τις προγραμματικές δηλώσεις, μιλάμε για έλεγχο κάθε Δήμου. Πώς έφτασε ο Δήμος εκεί, πώς, αφού είσαι μονοπόλιο, κερδίζεις μόνο χρήματα. Κερδίζεις. Άρα δεν γίνεται, αν δεν κερδίσεις, αν δεν σε φτάνουν, βάζεις παραπάνω φόρους. Άρα είσαι ένα μονοπόλιο. Να πέσεις έξω δεν γίνεται. Άρα είσαι ένας σκόπιμος και δόλιος, μια προδοτική δημοτική αρχή που διαλύσατε την οικονομία του τόπου και δυναστεύετε τους πολίτες και το παίζετε και άρχοντες. Έχετε κάνει σωρία κακουργημάτων και σας λέω ότι στην Ελλήνων Συνέλευση όποιος δήμαρχος δεν είναι μαζί μου να αποκαλύψουμε τι έχει γίνει και να στρώσουμε
να βάλουμε στην ακριβή θέση τον κάθε Δήμο, πραγματικά θα λιώσει στη φυλακή και σε πολλά κακουργήματα και ό,τι επισύρει η πολιτεία. Δεν θα ήθελε κανένας δήμαρχος να με έχει εμένα πίσω του και δει τα ό,τι στα δικά μου. Το ό,τι σημαίνει ότι δεν θα έρθει ένα παραπρεχάμενο γουρούνι που έδωσε την ψήφο του η οικογένειά του για να πάει στο δημόσιο όλων αυτών των αποστατών. Τα ό,τι, δηλαδή οι συγκεντρώσεις στα σύνολα που θα έρθουν να ελέγξουν τους δήμους, θα είναι από το εξωτερικό και επιλεγμένοι από μένα τον ίδιο. Πάντως ένα γελίο αφρεμπάτη από το χωριό που ψήφισε και έγινε δημόσιος γαϊδουροϊπάλληλος να έρθει να σε ελέγξει, δεν θα γίνει αδερφέ κάτι τέτοιο. Θα έρθει δικό μου ότις και όταν θα έρθει το δικό μου ότις θα δει και πόσα κύτταρα έχεις μέσα σου. Και τότε θα καταλάβετε τι σημαίνει έλεγχος. Δεν θα περάσει κανείς με μένα. Αυτό να το θυμάστε εκεί έξω. Δεν υπάρχει να περάσεις. Ακόμα και αυτά που έχεις κρύψει θα τα ξέρω. Γιατί είμαι αυτός που πρέπει και ξέρω αυτό που μπορείς να κρύψεις. Και δεν μπορεί να κρυφθεί τίποτα από μένα. Άρα, όποιος δήμος ή δήμαρχος ή δημοτική, δημοτικός σχεδιασμός, θα είμαι με την αλήθεια. Θα ελέγξει το Δήμο του για να μπει μια πραγματική σοβαρή σειρά στην Ελλάδα. Πάντως εδώ δεν έρχομαι να κάνω διορθωτικές αλλαγές, ούτε να διορθώσω τα θέμελα. Θα γκρεμίσω και θα κόψω κάθε ρίζα της γελιότητας, του άδικου, κάθε ρίζα του ψεύδους, κάθε ρίζα κάθε δόγματος που είναι μέσα σε δήμους και ρημάζει την ανθρωπότητα, ρημάζει τους δήμους, ρημάζει την αλήθεια και τον τόπο μου, την Ελλάδα μας. Αυτό φάτε το καλά στο μυαλό σας. Άρα οι δήμοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα με πειράξει αν θα είναι κομμουνιστής, τι θα είναι. Θα το ελέγξω από την περιουσία του μέχρι πόσα χρόνια ήταν στο Δήμο. Δεν υπάρχει παραγραφή για μένα και για την Ελλήνων Συνέλευση. Η παραγραφή είναι όσο ζήστε από τότε που γεννήθηκες. Πάντως πέντε χρόνια παραγραφή και δεν πειράζει ό,τι έκανα, έκανα. Αυτά θα απανταπείς του Βατικανού στον παπά της ενορίας σου. Σε μένα δεν υπάρχει συγχωροχάρτη, δεν υπάρχει τίποτα. Ο πρώτος δρόμος που θα βγει από την Ελλήνων Συνέλευση δεν υπάρχει παραγραφή για κανέναν. Ιδιαίτερα όσοι είναι στο δημόσιο τομέα, σε δήμους και σε αξιωματικές θέσεις. Θα σας λιώσω από τότε που γεννηθήκατε και αυτοί ο σπόρος σας που ήρθατε εδώ να κάνετε ό,τι κάνατε. Αυτό να το θυμάστε όλοι εκεί έξω. Άρα, η στρατηγική της Ελλήνων Συνέλευσης, συνεχνές μου, είναι καθαρά στις βουλευτικές. Εκεί που η ίδια κυβέρνηση θα έχει τους νόμους στα χέρια τους και θα καταλάβουν όλοι οι δήμοι πώς πέσαν έξω, πού είναι τα λεφτά, ποιος έφαγε, πού έφαγε. Θα τα ξεράσετε διπλά, δεκαπλά, για ό,τι έχετε φάει. Κοιτάξτε να μαζέψετε ότι έχετε, όσοι έχετε φάει λεφτά από δήμους. Όσοι έχετε εκμεταλλευτεί, γιατί θα σας βγουν ξινά. Δεν υπάρχει να ζήσετε μετά από αυτόν τον έλεγχο, κανένα σας. Όποιος είναι μαζί μας και δηλώνει τη διαδικασία της εκαθάρισης και ότι πάμε σε γενική εκαθάριση, να ξεκαθαρίσουμε, να βάλουμε όριο, να βάλουμε την αλήθεια και να ζήσουμε σαν άνθρωποι, θα είναι μαζί μας και θα έχει μία μεταχείριση διορθωτική. Οι υπόλοιποι, σας λέω από τώρα ότι είστε ήδη απέναντί μας. Και όποιος είναι απέναντί μας θα το καταλάβει. Μπορεί να σας φαντάζει ο καιρός ή να σας λένε παραμύθια τα γελία, τα υποκείμενα, ή οι ιστορές σας ή ο κάθε γελίος μέντορας σας, ότι έλα μωρέ, άκου αδερφέ, είμαι φανερά 60. Θα δεις κρυφές δυνάμεις που δεν θα τις φαντάζεσαι. Δεν θα μπορείς να κάνεις. Είστε τόσο χαμηλά που δεν βρίσκεται ούτε τον εαυτό σας. Σας βοηθάνε δικαστήρια που είναι δικά σας, δικαστικοί υπάλληλοι που είναι δικοί σας, ιδιωτικές εταιρείες που σας εμφανίζουν ότι υπάρχετε. Είστε ανύπαρκτοι, γι' αυτό και δεν μπορεί ποτέ να συσταθεί φεκ της Βουλής σύσταση σε σώμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τους ψήφους. Δεν έχουν τους σταυρούς. Δεν έχουν τίποτα. Γιατί αν είχαν, το πρώτο πράγμα που θα κάνανε φεύγει. Εκεί βγήκανε τόσοι. Αυτοί είμαστε, γεια σας. Όχι ντρέπονται, αλλά θα γίνει τεράστιος θόρυβος. Θα ακυρωθούν τα πάντα ότι υπάρχουν μέχρι τώρα. Γι' αυτό και μόνο αυτό που δεν υπάρχει φεκ σύσταση σε σώμα είναι σε μια τεράστια διαδικασία μιας συλλογικής συμμορίας μαφίας πολλών ατόμων οι οποίοι έρχονται και πέρχονται, νέοι και παλαιότεροι, οι οποίοι έχουν συνηγορήσει σε μια τεράστια εθνική αλλά και παγκόσμια εσκάφη προδοσία, μια τραγωδία για κάθε άνθρωπο. Αυτό από μόνο του, είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο δικαστήριο, ακυρώνει όλες τις συμφωνίες και όλους τους γελίους νόμους που αυτά τα καθάρματα ή συμμορία έχουν πάρει. Άρα τη στιγμή που δεν έχω βγει σύσταση σε σώμα, δεν είναι δυνατόν να ισχύει καμία γελία συμφωνία. Είτε λέγεται πρέσπες, είτε λέγεται μακεδονικό όνομα, είτε οτιδήποτε. Δεν ισχύει τίποτα. Τίποτα δεν ισχύει. Σε μια πραγματική ελληνική διακυβέρνηση πραγματικά ανθρώπων
Και όχι με αυτά τα μοιάσματα, γιατί εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτά τα μοιάσματα. Αυτά τα μοιάσματα είναι νεκρά για μένα, όπως και το σύστημά τους τα λέει. Δεν έχω καμία σχέση. Και οτιδήποτε είναι μολυσμένο, δεν το θέλω, δεν είναι δικό μου. Το πέταξα, το κατέστρεψα και θα μολύνει και τα άλλα μου κύτταρα. Άρα από εκεί να καταλάβετε τι θα γίνουν στις εκλογές. Άρα, με τι θράσος, με τι νόηση, με τι πιστήρια θα ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού να διευθύνουν και να κατευθύνουν στις δημαρχίες τους, δηλαδή τη ζωή τους στην πόλη τους. Πώς, τι ήταν αυτό δηλαδή που δεν μπορούσαν να κάνουν τόσα χρόνια που θα το κάνουν σε αυτές τις εκλογές? Πέστε μου. Τη στιγμή που είναι χρεωμένη, από ό,τι λένε όλη η Ελλάδα, εσωτερικό βανισμό, οι δήμοι χρωστάνε όλοι, όλοι τους υποχρεώνουν, είναι διαλυμένα τα πάντα. Πρέπει να σε ψηφίσουμε για να κάνεις τι? Ποιο θα είναι το πλάνο που θα ζητήσει τον ψήφο? Είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία, υποψήφοι δηλαδή, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε των κομμουνιστών, σε αυτά τα ζαγάρια. Πέστε μου. Βγαίνει ένας κομμουνιστής, βγαίνει ένας Σιριζέος, υποψήφιοι δήμαρχοι δηλαδή, βγαίνει ένας Νέος Δημοκράτης, βγαίνει ένα άλλο ζαγάρι, βγαίνει και κανένας ανεξάρτητος. Ρε, ας τα διάλογο που είσαι και ένα εξάρτητος οντόβολο. Σήκωσε και σημαία δικιά σου. Αλλά πέστε μου, τι θα πούνε στους δημότες? Να σας δώσουν το Δήμο, μάλιστα. Να το ξεχρεώσετε. Έχετε χρήματα? Όπου θα τα φέρετε? Είμαστε χρεωμένοι, μας έχουν χρεώσει οι υπόλοιποι. Ωραία, να ελέγξουμε, να πάμε σε ευθύνες. Δεν θα δεχτεί κανείς να ελέγξει? Αν δεν δεχτείς να ελέγξεις, τότε σε ποια διαδικασία θα μπεις? Αγαπητέ Πρόεδρε, σε ποια? Συγγνώμη, σε διακόπτω. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω σχετικά πάλι με τους Δήμους και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μία τεράστια αναστάτωση στους Δήμους. Οι ηθαγένειες δίνονται μέσα από τους Δήμους. Οπότε αντικρίζουμε μία τεράστια βρωμιά στα δημοτολόγια. Ακούστε, γι' αυτό το φαινόμενο. Ναι, και αυτό θα. Αυτό είναι στις προγραμματικές μας δηλώσεις, γι' αυτό έχω πει και στα παλικάρια μας, στους συνέδριους πολεμιστές μας. Να επικαλούνται συνέχεια τις προγραμματικές δηλώσεις. Είμαι ο μόνος πολιτικός φορέας όπου στις προγραμματικές δηλώσεις δηλώνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε εσείς, αυτή τη μαυρίλα, την κιτρινίλα, αυτή την αρρωστήλα που έρχεται, η οποία είναι πληρωμένη για να σου αλλάξει τον πληθυσμό και να σου διαλύσει την Ελλάδα σου. Είναι από παλιά. Τι θέλω να πω? Αν δείτε λοιπόν στις προγραμματικές δηλώσεις, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα γίνει έλεγχος των δηματολογίων, του δημοτολογίου, εγγυών συγγενών. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ότι είναι πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια στην Ελλάδα, οι οποίοι όλο το χαζαροεβραϊκό, ξέρετε όταν λέω εβραϊκό για να παρεξηγούμε, εξηγώ ότι το λεξιλόγιο του δικό μου έχει να κάνει με αυτόν που είναι μπάσταρδος λαϊκά, κατά κόσμο. Σε ελεύθερη έκφραση είναι αυτός που δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει ποιος είναι ο προπατορός του, δεν ξέρει από πού προέρχεται. Είναι ο καθένας, γι' αυτό και στα ελληνικά Εβραίος σημαίνει είμαι Εβραίος παντού. Είμαι γενικός Εβραίος. Πού είσαι, Εβραίος? Καταλαβαίνεις. Θέλω να εξηγήσω ότι αυτή η έκφραση είναι ελληνικότατη και είναι αυτός είναι που δεν ξέρει ποιος είναι, γι' αυτό και δεν έχει κανένα, δεν έχει κανένα στίγμα αυτή η Εβραήλα. Δηλαδή, όποιος θέλει στον πλανήτη γίνεται Εβραίος. Κινέζος είναι, Πορτορικάνος είναι, Ινδονήσιος είναι, Μογγόλος είναι. Ό,τι σκατό να είναι, σκύλος να είναι. Ναι, άμα κάνει δήλωση ότι θέλω να γίνω Εβραίος, γίνεται. Καταλάβατε. Έτσι θα το καταλάβετε, για να καταλάβετε την Εβραίλα που λέω εγώ. Έχω ένα λεκτικό συγκεκριμένο της έννοιας. Άσε τι λένε αυτοί. Αλλά ο καθένας μπορεί να γίνει Εβραίος. Είμαι ο μπάσταρδος, δεν ξέρω ποιος είναι, παιδί μου. Αυτή την μπασταρδίλα λοιπόν, η οποία είναι πολύ δογματισμένη και κατά των ανθρώπων, προσέξτε, είναι όλη αυτή η μπασταρδίλα, είναι κατά των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, όποιος θέλει, αλλά. Αυτή λοιπόν η γελιότητα συνεχίζει και φέραν πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα, αλλά στα άλλα κράτη, θα μου πείτε τώρα στα άλλα κράτη, υπάρχουν κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν αυτή την μπασταρδίλα. Έλα, όποιος είσαι, αρκεί να κινείσαι, να τρώει, να χέζει, να κλάνει και όλα μέσα και εκεί. Φτιάξανε σημαίες, ούτε καν κάτι. Όμως στην Ελλάδα ήταν ένα σχέδιο για να διαλύσουν την ελληνική μήτρα. Κάτι που εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και αυτό έχει συμβεί γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια. Δηλαδή θα δείτε Εβραιότατους να μπαίνουν σε ένα χωριό, γιατί παλιά είχαμε τους παρέμβους, τους δίνανε ένα πιστοποιητικό γέννησης, αλλά πιο πίσω δεν έχει. Απ' την άλλη, μπορώ να σας δείξω σημερινά άτομα που είναι 30, 40, 50.
αν πάτε στους δήμους που είναι γραμμένοι, θα δείτε ότι δεν έχουν εγγυήσεις, συγγενείς δεν έχουν. Μια μάνα κάπου αναφέρεται, ένα όνομα. Δεν ξέρουμε και αν έχουν και μάνα, δεν ξέρουμε αν έχουν πατέρα. Δεν πήγανε σχολείο ποτέ, συγγενείς δεν έχουν εκεί. Φύγανε από το χωριό όμως και ήρθαν στην πόλη, δεν προσβολεύει η πόλη. Δεν προσβολεύει η πόλη. Από πού είσαι, από την Καστοριά, από ένα χωριό, γέρο, τι, τίποτα, 50 άτομα. Α, από εκεί είσαι, ναι, ναι, όμως ήταν ο πατέρας μου παλιά, από εκεί έχουμε στην Αθήνα. Και πού πήγες σχολείο. Και δεν γίνεται να γεννήθηκες εδώ, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι, έρχονται 25-30 εδώ και αποκτούν έγγραφα, όχι αυτά που γίνονται τώρα και παλιότερα σας λέω, έχω πιάσει σε δήμους τέτοιες ποσότητες, 2.000 ατόμων, 3.000 ατόμων, στη Βέρεια σφίζει εκεί που είναι η επιστολή του Αγίου Παύλου 2, Εβραία Βέρτε, οπότε σε μια ευρωκρατούμενη κυβέρνηση και χώρα, που είναι ιδιωτική εταιρεία όπως την έχουν κάνει τώρα, εμείς είμαστε το κράτος, οι Έλληνες. Γι' αυτό και συστρατεύονται οι Έλληνες οι αυτόχθονες αυτή τη στιγμή και γίνεται τεράστια μάχη να συστρατευτούν οι Έλληνες αυτόχθονες αγενείς. Και είναι γένεια άνθρωποι. Και σε αυτά τα ζώα που σε κάνουν τι θέλουν, θα δείτε ότι υπάρχουν σε πάρα πολλούς δήμους δηματολόγια που χρεώνουν κόσμο ότι είναι Έλληνες οι αγενείς, αλλά στην ουσία δεν είναι τίποτα. Είναι φέρτη. Ομιλούν τα ελληνικά ή δεν τα ομιλούν, δεν έχει καμία σημασία. Και έχουν ελληνικό διαβατήριο και θα γένια. Και δηλώνουν ένα χωριό. Μπορώ να σας θυμίσω πολλά τέτοια πράγματα, έτσι. Δηλαδή ο πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν από το Καλέτζι. Σήμερα δεν έχει δρόμο το Καλέτζι. Έχει ένα μονόδρομο. Φανταστείτε τότε. Μα δεν υπήρχε ούτε καν. Αλλά εκεί και ο πατέρας του. Δεν έχει όμως τον πατέρα του πιο πίσω. Έχει μόνο από αυτόν, καταλαβες. Πιο πίσω δεν έχει. Δηλαδή η Ελλάδα ξεκινάει με κάποιον που θα δει. Και πώς ήρθε εδώ και πήρε στα παιδικά, ρε παιδιά. Και δεν πήγατε και ποτέ. Και δεν πήγατε και ποτέ σε αυτό το χωριό. Μα δεν σας ένοιαζε να πάτε. Καθίστε και φύγατε. Το σχέδιο ήταν. Τον χαζάρο ήταν αυτό. Και αυτό συμβαίνει παντού. Σας είπα ένα όνομα. Κραυγαλαίο που το ξέρει το Πανελλήνιο. Αυτά που δεν ξέρετε είναι πάρα πολλά. Αυτό συμβαίνει στους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν τεράστια υπευθυνότητα. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι αν αύριο το πρωί σας βγάλει ένα πιστοποιητικό ο φίλος σας ο Δήμαρχος, δηλαδή ανοίξει ένα δηματολόγιο κλειφό και σας δώσει ένα πιστοποιητικό, σας αλλάζει ταυτότητα και σας αλλάζει ζωή. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό, ναι. Κοίταξε, αφού ξεκινάνε όλα από ένα πιστοποιητικό, πας με ένα πιστοποιητικό και βγάζεις ταυτότητα. Σωστά. Πολύ σωστό. Με το που βγάλεις ταυτότητα, πας και βγάζεις διαβατήριο και είσαι ένας πολίτης. Και δεν είσαι ο κανένας. Ήσουν ο κύριος Μπύρεγλου Βαγγέλης και αύριο έγινε ο Καραπιπέλεγλου Γρηγόρης. Έχουμε αρκετές. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις που ακόμα και κάποιοι μπορούν να αλλάξουν το επώνυμό τους, εάν θέλουν. Ανά πάσα στιγμή με μία αίτηση. Το να αλλάξεις το επώνυμό σου είναι άλλη ιστορία. Εγώ μιλάω για κάτι που δεν υπάρχει, αλλά έχει έρθει με εντολή. Τηρούν πρωτόκολλα μέσα και ημερομηνίες που τις έχουν ανοιχτές. Και από πολύ σκοτεινά κέντρα εξουσίας φέρνουν κόσμο και τον χρεώνουν ως Έλληνες. Με ονόματα πεθαμένων. Βέβαια η γελιότητα είναι γιατί βολεύει. Βλέπετε που βολεύει να φωνάζει Γιώργο και να γυρίζουν χίλιοι. Βλέπετε που βολεύει να φωνάζει Γιάννη και να γυρίζουν 10.000. Βλέπεις που βολεύει να έχει παρατσούκι. Κάθε παρατσούκι το κάνει όνομα. Γιατί όλα μας τα ονόματα είναι παρατσούκι από αυτό το γελίο που μας τα φορτώσανε. Και κάθε γελίο παρατσούκι βολεύει σε όλα τα δηματολόγια για να φέρουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Μέσα παρατσούκι, άλλο ένα παρατσούκι. Δεν σε πειράζει. Μια χαρά ακούγεται, αφού και το 20 παρατσούκι είναι. Βλέπεις πως το έχουν στήσει όμορφα. Αλλά αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε σε όλα τα δηματολόγια, τα οποία αυτά που μιλάω τώρα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Πάνε και μπήκουν σε παγκόσμιους νόμους, σε καταστρατήγηση κρατών, καταστρατήγηση έθνους, καταστρατήγηση τεράστιων θεμάτων που άπτονται του παγκόσμιου δικαίου και του πλανήτη, τα οποία είναι κρυμμένα στους Δήμους, δεν τα κάνει η κυβέρνηση αυτά, αλλά τα κάνουν τα κυβερνητικά σχήματα των ανθρώπων της κυβέρνησης και των κυβερνώντων που είναι στους Δήμους. Άρα ο Δήμος θέλει μια μεγάλη εκαθάριση και τώρα λοιπόν χαίρονται κάποιοι να πάνε να πάρουν το Δήμο. Σας λέω ότι είναι φωτιά η Δήμη. Σας λέω ότι με λίγο συνέλευση στο τιμόνι της χώρας οι Δήμοι θα ματώσουν πολύ για ό,τι έχουν κάνει. Και οι άνθρωποι με τα στοιχεία τους θα βγουν επιτροπές που θα ζητάνε εγγυή συγγενής. Να δούμε πού είναι η εγγυή συγγενής σου. Αδρεφούλα δεν έχεις, κατρεφούλα δεν έχεις, θείο δεν έχεις, φύτρωσε τρεγαμένο σπέρμα. Πώς φύτρωσες, σχολείο δεν πήγες. Ξέρω περιπτώσεις, κραυγαλές και τεράστια ονόματα. Για να μην πω τώρα και είναι άδικος εκπομπή να πω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα σφίξουν τα πράγματα και θα μιλήσω. Με πολύ παγκόσμια ονόματα που είναι χρεωμένα στην Ελλάδα, στην Κάρπαθο, που διαλέγουν και περιοχές, ξέρετε έτσι, απομακρυσμένες, οι σκυροπυρηνικές δικές τους. Όμως,
Φέρθηκε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι έχουν ένα τεράστιο καρκίνο ετών, το οποίο θα πρέπει να καθαριστεί με τη μία. Δεν μπορεί να διορθωθεί. Άρα δεν είναι μόνο οικονομικό του Δήμου, που σαφώς οι Δήμοι δεν χρωστάνε, έχουν φάει τα χρήματα. Συνέχεια όλες οι κυβερνήσεις και τα σχήματά τους που πέρασαν από εκεί. Ο Δήμος τώρα μπορεί μόνο με την Ελλήνων Συνέλευση να ανέβει, που σημαίνει. Υπάρχει ένας πλούτος ο οποίος πρέπει να καθίσει μέσα από τα παγκόσμια έργα τα οποία είναι εγκεγκριμένα. Και ό,τι εγκρίνεται δεν είναι ότι εγκρίνεται για ένα μήνα, για έξι, για ένα χρόνο. Τη στιγμή που είναι εγκεγκριμένο για συνεχόμενο και αυτό περιμένει να το παραλάβετε. Γι' αυτό και εμείς καρτερικά περιμένουμε πότε θα φυπνιστεί ο κόσμος, πότε θα ενωθεί. Θα ενωθεί σε μια κοινή στρατηγική, σε μια πειθαρχημένη, σοβαρή διαδικασία και φορέα πολιτικό. Γι' αυτό και έχω κάνει και τα γραφεία. Με μια στρατηγική που το κάθε γραφείο είναι μόνος του και μοναδικός πολιτικός, ναι, και πολιτικός γιατί έχει πολίτης μέσα, οργανισμός. Που σημαίνει το κάθε γραφείο είναι αυτόνομος οργανισμός πολιτικός, αλλά και πολιτισμικός. Που σημαίνει δεν είναι τα γραφεία του τώρα, είναι των πολιτών. Από την πρώτη μέρα μαθαίνουν να κάνουν συμβούλια και να εδράζονται συλλογικά για την ίδια τη δημοκρατία. Άρα κάθε γραφείο είναι μια εκπαίδευση της θείασης της δημοκρατίας, του συγχωράμε, με τεράστια χαράγματα, εμφυτεύματα, πιστεύω ξεφτυλισμένα, πολιτικές πεπιθήσεις που δεν είναι πολιτικές, είναι οτιδήποτε άλλο πέραν από τον πολίτη. Έχει να κάνει με ζώα και δεν έχει να κάνει με πολίτες, γιατί έχει συμβεί με τώρα, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και αυτό που εσείς λέτε πολιτική είναι μια ζωώδη, χαόδη κατάσταση, η οποία δεν έχει να κάνει με πολίτη, που ο πολίτης πρέπει να είναι πρώτα δημιούργημα, δηλαδή άνθρωπος, να στήσει και να δημιουργήσει τη δημοκρατία του και η δύναμη της δημοκρατίας του, που είναι ενωμένη σε ένα, να δημιουργήσει την πόλη του. Αυτά είναι εβραϊκά μπουρδέλα, χαοτικά, αν το θέλετε, δογματικά παραμάγαζα της κάθε αίρεσης, της κάθε νεκρολατρίας, μυρολατρίας, της κάθε γελιότητας, του κάθε ψεύδους, που όλα έρχονται και ενώνονται με την οικονομία, με τη δίθεν πολιτική και πάμε όλοι μαζί αγκαλιά στο χάος, στη λύθη και στην ανυπαρξία. Και τώρα συζητάμε μέσα σε έναν όχλο, και όχι σύνολο, γιατί το σύνολο έχει να κάνει με άλλα θέματα, σε έναν όχλο χαόδων ζώων. Ποιος είναι καλύτερο ζώο? Αυτός που θα σκοτώσει πιο πολύ, αυτός που θα κλέψει και αυτός που θα κοροϊδέψει περισσότερο τους άλλους. Που θα ηγηθεί όλων των πλανεμένων και των ανύπαρτων. Δυστυχώς αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και αυτό πρέπει να διορθωθεί με τη μία. Δεν γίνεται να διορθώσεις κάτι και να αφήσεις το άλλο. Είναι από την αρχή. Ουσιαστικά πάμε στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, που είναι μετά τον ρυθμό, και στον πλανήτη, αλλά και στη χώρα μας. Η χώρα μας με τον πλανήτη είναι συνυφασμένη. Ο πλανήτης με τη χώρα μας είναι συνυφασμένος. Άρα σχεδόν θα πω είναι ένα, έτσι όπως εσείς το αντιλαμβάνετε. Για μένα είναι ένα. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα, που σημαίνει αυτό το δημιούργημα. Και θέλω να σκεφτεί ο καθένας εκεί έξω ότι είναι δημιούργημα και ότι το πιο αληθινό είναι αυτό που υπάρχει. Και όχι αυτά που του λένε ότι είναι. Να ξεχάσει τα πιστεύω και τις γελιότητες όλων αυτών των γελίων ζώων και να δει τον εαυτό σου σαν καθρέφτη και να δει την ύπαρξή του. Άρα υπάρχω, άρα ζω, άρα θα ζήσω εδώ. Άρα θα ζήσω για μένα και θα δημιουργήσω για μένα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, και αφετηρία έχουμε. Τα φαντάσματα των εικόνων της κάθε γελιότητας, του κάθε κερατέα, κάτι παντόφλες, κάτι κάστανα, κάτι όλες αυτές τις αηδίες που έχουν στήσει και έχουν χαράξει τον κόσμο, εντάξει δεν ζούμε ρε παιδιά. Είσαι ήδη νεκρός και κοιτάτε ο κάθε νεκρός ποιος είναι καλύτερος και ποιος έχει πιο πολλά πιστεύω. Σε αυτή τη φάση λοιπόν είναι η μεγάλη αλλαγή και η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει όλοι να πάνε, γι' αυτό και χτυπάνε τόσο άσχημα την Ελλήνων Συνέλευση, γιατί η Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, το λύσαμε και δεν το λύσαμε από μια μεριά, το λύσαμε από 30. Αναδείξαμε και θα πρέπει να αναδείξετε και τώρα και να αναρωτηθείτε όλοι σας και σε κάθε εκπομπή αλλά και στις ομιλίες που κάνουν οι συνέλληνές μας και κάθε χεφρόν άνθρωπος. Δεν κερατάδες. Τόσα χρόνια χρεώσατε τους Δήμους και διαλύσατε τα πάντα. Σαν και καλά μας φέρνατε κανένα φωτιστικό, ζητάγατε την ψήφο μας, αντιάζατε κανένα βόδο και λέγατε τη γελιότητά σας. Και δεν έλεγξε κανένα στους Δήμους τι συμβαίνει μέσα στη χώρα μας. Φτάσαμε στο απόγειο της δογματίλας και της αποστατήλας και διαλύομαστε, αφανιζόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα για μας πια. Χρειάζεται τους Δήμους μας και μας παίρνετε τις ζωές μας, σαν και μας έχετε πάρει ήδη. Οπότε τι να συζητάμε, να σας ξαναψηφίσουμε για ποιο πράγμα. Τι είναι αυτό που θα κάνετε τώρα που δεν κάνατε τόσα χρόνια? Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα αυτό που λέω. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι οι δημοτικοί σχεδιασμοί να καταλάβουν ένα πράγμα. Η επόμενη μέρα είναι η επόμενη μέρα της Ελλήνων Συνέλευσης και του Αρτέμις Ωρα. Και ειλικρινά,
Δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο από οτιδήποτε άθικο, από οτιδήποτε αλλοιωμένο και κλεμμένο. Κάντε ό,τι θέλετε. Η επόμενη ημέρα όμως είναι δικιά μου. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Έχετε χρέος και καθήκον να ενωθείτε, να καθαρίσουμε τους χώρους μας, να καθαρίσουμε τους ανθρώπους, να διώξουμε τη μόλυνση, την ασθένεια και να αρχίσουμε να ευημερούμε. Και όχι ευημερούμε, γιατί είναι μια ευημερία σημαίνει μια δίκαια μέρα. Όχι, δεν θέλω την ημέρα. Εγώ θέλω την ανέλυξη της ίδιας μου της ζωής. Ας την ημέρα, αδερφέ. Έχουμε πολλές μέρες να μετρήσουμε. Και δεν κατασκευάζουμε και δεν δημιουργούμε τίποτα για μας, δημιουργούμε για το όλον. Ό,τι είναι για τα όλα, εγώ εισπράττω από το όλον. Και επειδή θέλω το όλον, είναι πολύ συγκεκριμένη η μεγάλη μεταρρύθμιση. Άρα, η δίνει στα χέρια των Ελλήνων, πραγματικών ανθρώπων, να λήξει κάθε κακό κείμενο, να δούμε τι ζημιά έχει γίνει, από ποιον έχει προκληθεί. Σας λέω ότι έχει προκληθεί από πολύ σκοτεινά και μεγάλα κέντρα εξουσίας ξένων δυνάμεων πέραν και της Ελλάδας. Και αυτό θα μας αποκαλύψει και θα μας φέρει σε πολύ στρατηγική, άμα το θέλετε, θέση για τις επόμενες μέρες της γεωστρατηγικής μας που λέγεται Ελλάδα. Με ποια μια εντολή ήρθε τόσος κόσμος και δεν το ξέρουμε. Τι θέλει και γιατί ήρθε εδώ. Με ποια δικαιώματα. Μπαίνει σε ένα παγκόσμιο ιστό. Θα μπούμε και θα φτάσουμε μέχρι το κόκαλο. Δεσμεύομαι. Και ορκίζομαι ότι θα φτάσω μέχρι το κόκαλο, δεν θα αφήσω τίποτα σάπιο. Γιατί ό,τι σάπιο αφήσεις θα γίνει γάγκρενα και θα σε πείσει ο κεντρικός οργανισμός. Άρα οφείλουμε όλοι να καθαρίσουμε τους οργανισμούς μας. Να καθαρίσουμε το περιβάλλον που σε αυτό το περιβάλλον ζούμε συνεχώς και εισπράττουμε ένα γελίο άδικο, το χειροκροτούμε και το κοντρί θα το ξαναψηφίζουμε. Αυτή τη φορά θα πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή. Η οποία είναι μονόδρομος. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Τελειώσαν οι μέρες κάθε αποστασίας και κάθε γελιότητας. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι του Έλληνα ανθρώπου. Ο μεγαλύτερος και ο μέγιστος, και δεν υπάρχει κι άλλος, ανθρωποκεντρικός οργανισμός και πολιτικός φορέας του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος δεν θέλει την ψήφο του Έλληνα πολίτη, θέλει και τον άνθρωπο μαζί. Δεν θέλει μόνο την ψήφο, θέλει την ψήφο και τον άνθρωπο. Γιατί η ψήφος πηγαίνει με το δημιούργημα. Δεν την αφήνει κάπου και φεύγει. Είναι μόνο η Ελλήνων Συνέλευση. Αυτό είναι στάθμος και θέλω να καταλάβετε όλοι, είναι αυτό που είπα, ότι για να ελέγξουμε τις εκλογές χρειάζομαι 1000 γραφεία. Χρειάζομαι όσο το δυνατόν περισσότερα γραφεία και υπάρχουν χιλιάδες ψυχές εκεί έξω που καταλαβαίνουν τι λέω. Τώρα το ότι κράζουν 10 πρακτόρια και άλλοι 10 δαιμονισμένοι, αυτό δεν είναι νούμερο για μας και ούτε επιλήψιμο. Βέβαια αυτοί φαίνονται πάντα και είναι πάντα οι ίδιοι οι γελοί, όμως υπάρχουν πραγματικά αξιόλογα μυαλά, νοήμων άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να δράσουν για το σύνολό τους, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο. Όλοι μας είμαστε το σύνολο και αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι κάθε ένας ο άνθρωπος. Ως έννοια και μονάδα του ανθρώπου είναι μία. Άρα είμαστε σε ένα υπερσυνείδητο, το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε ποτέ να δημιουργήσουμε τίποτα εάν δεν είμαστε, όλο το σύνολο. Γι' αυτό και οι πολιτείες είναι σύνολα. Δεν είναι ένας, άντε στο βουνό και φτιάξε πολιτεία. Πρέπει να το καταλάβετε πολύ συγκεκριμένα. Καμία πολιτεία και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να είναι διαιρεμένη. Ούτε σε χριστιανούς, ούτε σε βαπτιστές, ούτε σε Ιαπωβάδες. Αυτό είναι μια αποστασία. Ακόμα και το περιττό, άμα το θέλετε, ως έννοια, δεν είναι της δημιουργίας. Στη δημιουργία δεν έχει περιττά. Η αποστασία έχει περιττά. Και σήμερα περιττά και περισσεύματα έχει μόνο η αποστασία. Και τα σύνορά μας έτσι όπως τα έχουμε κάνει, σωστά. Τα έχουν διαιρέσει τόσο πολύ και ως περιττά. Άρα θα πρέπει να καταλάβετε ότι η πραγματική δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Δεν κομματιάζεις τη μονάδα. Τότε δεν έχεις μονάδα. Είναι σαν να κομματιάσεις το σπαθί σου. Αν κομματιάσεις το σπαθί σου, δεν έχεις σπαθί. Δεν μπορεί να υπάρχουν 10 ομάδες μέσα σε ένα σπαθί και όποιο θέλει έρχεται και όποιο θέλει δεν έρχεται. Θα πρέπει τη μονάδα να την καταλάβετε μία. Οι διαφορές, οι δράσεις και οι αντιδράσεις μέσα στη μονάδα, πάμπολες, άπειρες και δεν μας πειράζει. Είναι η υγεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια διασπασμένη μονάδα η οποία αναζητά από το άλλο τμήμα της τι. Μια διαφωνία, μια μισαλλοδοξία. Όχι, αυτό δεν υπάρχει στη δημοκρατία. Ο Δήμος είναι ενωμένος, δεν έχει ποσοστά. Ο Δήμος εκλέγει τον εκπρόσωπό του. Ο εκπρόσωπος του Δήμου είναι ο άρχον της αρχής της ουσίας των δημοτών. Κανένας μέχρι τώρα δήμαρχος δεν έχει νιώσει έτσι. Και οι εκλεγμένοι στη Βουλή είναι οι αντιπρόσωποι, η εξουσία. Η εξουσία σημαίνει είναι έξω από την ουσία και
εκτελεί τις αποφάσεις της ουσίας, που είναι ο ίδιος ο πολίτης. Άλλο τι λένε, άλλο τι κάνουν σήμερα. Κάθε γελίο υποκειμενάκι που δεν το κάνουμε, δεν το βάζω ούτε σε τουαλέτα να κρατάει τα ψηλά. Για θα τσακωθεί ο κόσμος, έχει τόσο ανόητο. Σου βγάζει στρατηγική, σου πουλάει τη χώρα, σου διαλύει τα πάντα, κάνει μυστικές συμφωνίες και δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια κουκλίτσα, η οποία αν την κουρτίσουν καλά θα κάνει συγκεκριμένα πράγματα που την έχουν κουρδίσει. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει τον τρόπο μέσα με τους ίδιους τους Έλληνες. Γι' αυτό και η Ελλήνων Συνέλευση έχει δυναμικό ελληνικό με την ψυχή τους. Τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευση είναι των πολιτών. Έχουν διοικητικά συμβούλια, δυναμικό και οικονομικές ενισχύσεις δικές τους, γιατί είναι το σπίτι τους, είναι ο οίκος τους και όλα μαζί είναι η μεγάλη συστράτευση στη μονάδα βάση των καταστατικών μας. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν ελάνιες ψυχές εκεί έξω, που πραγματικά θέλω να τους πω ότι είναι άπειρη τιμή και ο σεβασμός μου σε όλους αυτούς, αλλά και στους νέους που θα έρθουν και θα καταλάβουν όλοι ποιοι είμαστε και πώς το κάνουμε. Με άπειρη ανιδιοτέλεια. Κάτι που δεν μπορεί να το πολεμήσει κανένας. Όσα και γραφεία να σπάσετε, ό,τι και να κάνετε, σας λέω όλους σας εσάς, θα σας πηδήξω όλους. Θα καταλάβετε ζωά τι κάνατε. Όποιος ακούμπησε, όποιος σκέφτηκε, όποιος έκανε, θα έρθουν οι μέρες που θα καταλάβετε τι κάνατε. Να ξέρετε, σας ξέρω όλους. Από εδώ και στο εξής, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτές οι εκλογές θα πρέπει να είναι των Έλληνων ανθρώπων. Οι βουλευτικές θα πρέπει να είναι η μεγάλη νίκη. Θα πρέπει σύσσωμα η Ελλάδα να ψηφίσει η Ελλήνων Συνέλευση και να εισέλθει στις μεγάλες λεωφόρους που περιμένουν να καλυφθούν από τους ίδιους τους Έλληνες. Η Ελλάδα στα χέρια της. Τα άλλα όλα είναι ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα που ως μηχανισμός είναι ζώα και λίγα όλα εκεί έξω, ούτε να σου μιλήσουν. Τώρα μιλάνε και φωνάζουν, γιατί είναι παντού οι ανθρώποι τους εδώ. Στα κανάλια, στις θέσεις του στρατού, στην οικονομία, στις τράπεζες, παντού. Με μια Ελλήνων Συνέλευση. Όλα αυτά τα σκυλάκια θα γλύφουν τόσο πολύ που θα λιώσετε σαν παγωτό. Θυμηθείτε το που σας το λέω. Είναι οι ώρες που πρέπει. Είναι η ώρα του ανθρώπου και είναι οι ώρες που κάθε Έλλην άνθρωπος έχει καθήκον να ενδώσει. Έχω ξαναπεί ότι είναι εντολή και διαταγή για μερικούς. Όσοι αντιλαμβάνεστε τη διαταγή, είναι διαταγή για όλους σας τώρα να συστρατευτείτε. Να μπείτε στα γραφεία σας, να πάρετε πολιτικό λόγο και να διεκδικήσετε την απελευθέρωσή σας. Να πολεμήσετε μαζί μας πλάτη-πλάτη για την απελευθέρωση των μητέρων της μητέρας Ελλάς. Εδώ και τώρα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Αγαπητέ Πρόεδρε, τα έχετε καλύψει όλα σχετικά με την εκλογική διαδικασία και σχετικά με τις θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο τελευταίο ρεπορτάζ που κάναμε ανακαλύψαμε ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουν δοθεί, παραδοθεί 354.000 ηθαγένειες. Αντιλαμβάνεστε. Σε άλλο δάπος. Και δεν ξέρετε πόσα είναι. Και μπορεί και να είναι και παραπάνω. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι συγκεκριμένοι ψήφοι. Οι καταγεγραμμένες. Οι καταγεγραμμένες και δεν θα σου πούνε και ποτέ αλήθεια. Άρα καταλαβαίνετε το σχέδιό τους. Άρα βλέπετε που δεν έχουν κανέναν. Ναι. Οι Έλληνες φεύγουν από την Ελλάδα και αφήσαν τη χώρα έτσι. Καλό όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλό όλες τις δυνάμεις των Ελλήνων τώρα να έρθουν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν την Ελλήνων Συνέλευση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχετε καταλάβει τι έχουν κάνει. Η ηθαγένεια σημαίνει ευθεία από το γένος, ευθεία γραμμή αίματος. Πούντο. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει ηθαγένεια, γιατί δεν υπάρχει ηθαγένειες. Άρα καταλαβαίνετε τι εγκλήματα έχουν κάνει. Αυτά τα εγκλήματα δεν σταματάνε αλλιώς, αλλά μόνο με εσάς. Αλλά είστε και υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει τώρα. Για όλες τις 800, 900, 1000, 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο ηθαγένειες. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Τους φιλοξενούν, όλα αυτά είναι πληρωμένα από σένα, Ρεγινά μου. Και εσύ πεθαίνεις. Σου παίρνουν το σπίτι, τα πήραν τα εργοστάσια, σα διαλύσαν τα πάντα, σου διαλύσαν τη χώρα. Σου πλάνε τη Μακεδονία. Υπάρχει μια άσκηση μεγάλη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και όλος ο στρατός και τα οπλατής είναι όλοι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Είναι έκρηθμο το περιβάλλον αυτή τη στιγμή να συμβεί αναπόφευκτο. Ξέρετε τι εννοώ. Έχει 8 μέρες τη μεγαλύτερη άσκηση στον πλανήτη. Αυτά τα χαζαρόσκυλα τα οποία είναι μια σημαία δεν γίνεται τίποτα. Σε μια Ιωνία που έχω γύρω σας 30-40 εκατομμύρια Έλληνες και άνθρωπους παραπάνω. Και σήμερα κάνουν ασκήσεις στο Αιγαίο με πραγματικά πειρά. Εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ελλάδα δεν μιλάνε τίποτα αυτά τα γελία πορνίδια. Όμως, μπορούν να συνηγούν τα πάντα.
σε μια τέτοια άσκηση με πραγματικά πυράκια είναι όλο το στόλο και στρατό με υποβρύχια, με πτήρια, με τα πάντα σε ένα Αιγαίο, ένα τσάφι είναι να γίνει μια μεγάλη ζημιά και μετά πρόβαση στα μεγάλα δικαστήρια, όπως πάνε οι δικοί μου εδώ στις δικαιοσύνες εδώ στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, που με ψεύτικες κατηγορίες κρατούμε εδώ μέσα και κάνουμε ό,τι γελίο θέλουν. Τράβα να βρει άκρη. Και ο στρατός μας κοιμάται. Εμείς είμαστε ήσυχοι, ο κόσμος βλέπει survival, ασχολείται με το οποίο γελιότητα θα πει ένα μαλακισμένο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο γελίο της Νέας Δημοκρατίας, ένα άλλο ζαβό του κομμουνισμού. Τίποτα, μιλάμε ότι θέλουμε γράψει με όλα αυτά. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, όλοι μαζί. Και εμείς κοιτάμε, είμαστε θεατές στο χαμό μας. Και κοιτάμε αν ο δήμιος μας θα μας ξεκυλιάσει πιο μαλακά από έναν άλλον. Σκέψου, Έλληνα, τι συμβαίνει. Αν θες, Έλληνα, την Ελλάδα σου και μια χώρα πραγματική με τεράστια αξιοκρατία στον πλανήτη, στην Ελλήνων Συνέλευση τώρα. Εάν θέλεις το μέλλον των παιδιών σου τόσο ισχυρό ώστε να μην μπορεί κανείς να το προσβάλλει, στην Ελλήνων Συνέλευση τώρα. Αν θες την ασφάλεια της χώρας σου και όλων των εδαφών που έχουν τα ίχνη των Ελλήνων προγόνων σου, στην Ελλήνων Συνέλευση τώρα. Αν θες όλα τα πραγματικά δικαιώματα στον πλανήτη που είναι όλα δικά σου, στην Ελλήνων Συνέλευση τώρα. Αν θες τη δύναμή σου, τον πλούτο σου, την ισχύ σου, όλο τον τεράστιο πλούτο που βλέπεις, στην Ελλήνων Συνέλευση τώρα. Δεν έχεις άλλη λύση. Αλλιώς κάτσε και γέλα. Και κάτσε λοιπόν και πάρε θέση με αυτούς που σε σφάζουν τόσα χρόνια. Και λέγε μας την κάθε μπούρδα σου. Πρέπει να γίνετε όλοι σοβαροί. Πρέπει να σοβαρευτείτε λόγω της κατάστασης, αλλά και να σοβαρευτείτε λόγω στο timing. Ο χρόνος δεν παίζει μαζί μας, θα μας τιμωρήσει για πάρα πολλά χρόνια. Εάν χάσουμε μια τέτοια ευκαιρία όπως τώρα, θα σε τιμωρήσει τόσα πολλά που δεν θα βλέπεις ούτε τη σκιά σου. Έχεις τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες τώρα να εκτελέσεις. Και είναι μέσα στα μάτια σου. Είμαι εδώ και παλεύω 7 χρόνια με χιλιάδες συνέλληνες όλο τον πλανήτη. Και κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Πάρε θέση και η ελεύθερη βούλησή σου ας εκτελέσει την επιλογή σου. Αυτό είχα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε Ελλήνων Συνέλευση με Θεσμής ο Ήλιος. Εναποθέτω όλο τον αγώνα σε άξια παλικάρια, άξιους ανθρώπους Έλληνες που είναι εκεί έξω. Να βγουν και να μιλήσουν όλοι για το προφανές. Για την αλήθεια, για αυτό που συμβαίνει. Είναι μέσα στα μάτια μας. Δεν κάνει να ξεχνάμε. Θέλω να καταλάβετε όλοι ότι η ενθύμηση είναι όπλο. Εάν σταματήσεις να θυμάσαι μια στιγμή, τότε έχεις κενό χρόνου. Κενό στο χρόνο σημαίνει κενό στη ζωή. Μην το κάνεις. Ναι, αν θυμάσαι τα πάντα, τι σου έκαναν και πώς έχεις έρθει μέχρι εδώ. Αλλά γιατί θα κάνεις στρατηγικά και να εκτελέσεις και να πράξεις. Γι' αυτό αναγκάστηκα κάπου στον όρκο της υγείας και στον όρκο υπάρχει ενθύμηση όρκο. Να θυμηθούμε. Γιατί ο όρκος για μας είναι νόμος. Όρκος και νόμος είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν έχουμε κανένα φέκ να βγάλουμε. Ένας όρκος που σημαίνει νόμος για μας, και ο νόμος μας είναι για απελευθέρωση της Ελλάδας μας, η προστασία των συνελλήνων μας απανταχού της γέας, για όλη την ελληνικότητα, τα πνευματικά μας δικαιώματα, των προγόνων μας, της γης μας και της πατρόας ουσίας μας. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Αυτός είναι ο νόμος που ουσιαστικά είναι ο όρκος που τόσοι κατηγορούν. Ο όρκος είναι νόμος και ο νόμος είναι όρκος. Αυτό για το σύμπαν και για τη δημιουργία είναι ο νόμος και ο όρκος. Και είμαστε οι νόμοι όρκοι των ίδιων νόμων όρκων της ισοζυγίας που δημιουργήκαμε. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Άρα, ένα νόμο έχουμε εμείς. Τον ονομάζουμε τον πολεμιστή. Θα το πούμε αλλιώς του ανθρώπου. Αν το πούμε τον ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλο αυτό ενωνόμαστε σε ένα νόμο για την απελευθέρωσή μας. Και την απελευθέρωση του ανθρώπου. Δηλαδή την Ελληνά μας. Δηλαδή το δικό μας. Πάμε όλοι μαζί. Και άμα δεν σας αρέσει ρε παλικάρια, ξαναγυρίζετε παλιά. Να δοκιμάσουμε γι' αυτό. Κάνε σας αρέσει, γύρισε στις κατήλα. Αυτά είχα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Οι επιλογές και οι αποφάσεις δικές σας. Εντολή και διαταγή για όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή να μιλήσεις. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.